Σωτηρία ήρθε! Σωτηρία μετά από 3 μήνες ήρθε. Ποιος θα το ανοίξει? Το λοιπόν, κυρία Γεωργία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Στην Κύπρο σήμερα έχουμε αργία. Τι αργία έχουμε, Γεωργία? Πες να δούμε. 1η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ναι, ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι αργία. Οπότε εξυπνήσαμε αργάμιση. Αργάμιση. Δηλαδή τι ώρα εξυπνήσαμε? Εγώ ξύπνησα 11 και... Όχι 11. Ξύπνησα 10 και 35 κάπου εκεί. Την ίδια ώρα ξύπνησαμε, φιλενάδα. Κάτσε να δω τι ώρα ξύπνησα εγώ. Γιατί ξέρεις ότι εγώ καταγράφω τα ροχαλιτά μου. Ναι. 10 και 24. Ναι. Εσύ 10 και 45, περίπου την ίδια ώρα. Περίπου. Και ξέρεις, το πρωί που ξύπνησα ήταν αυτή η φάση που μιλούσα στο μαμπά σου, του λέγα άσπρο, καταλάβαινε λιλά. Αλλά μετά μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, η Γεωργία, η οποία έχει καιρό να εμφανιστεί. Συμμετέχω σε βίντεο. Έχει πάρα πολύ καιρό, ρε φίλε. Δεν συμμετάσχω σε βίντεο. Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνουμε βίντεο με το κορίτσι μας. Φυσικά, για να πούμε και το δίκιο, και του στραβού το δίκιο λέει στην Κύπρο, όχι ότι είσαι στραβή εσύ ή εγώ, ναι. Να πούμε και την αλήθεια, ήταν μια μεταβατική περίοδος, πήγε στο σχολείο, ναι. Και περιμέναμε να, επειδή ρωτούσαν κιόλας αν έχει διαφορές το σχολείο στην Ελλάδα από αυτό στην Κύπρο, ναι. Και τους είπα περιμένετε να μάθει το κορίτσι, δηλαδή η κοπέλα πήγαινε 7 χρόνια 6 δημοτικών και ένα γυμνάσιο 7 και την παιδαγωγείο 2 πόσα? 9. Επειδή είναι 9 χρόνια κοπέλα σχολείο στην Ελλάδα. Τώρα πάει μια εβδομάδα. 3 εβδομάδες στην Κύπρο. Ναι, σχεδόν ένα μήνα. Ένα μήνα. Καρτεράτε να δει. Πρώτες απόψεις. Είναι καλύτερο από την Ελλάδα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μερικές φορές ρίχνει κάτι κυπριακά η Γεωργία και είναι πολύ χαριτωμένα. Δηλαδή, ας πούμε, το «εν μ' αρέσκει», το «βαρκούζε», το «εν ξέρω». «Εν μ' αρέσκει» σημαίνει «δεν μ' αρέσει». Το «βαρκούμε» σημαίνει «βαριέμαι». Το «εν ξέρω» σημαίνει «δεν ξέρω». Τις σωστές λέξεις έμαθες. «Εν μ' αρέσκει», «βαρκούμε», «εν ξέρω». Εγώ δεν. Είδα. Έμαθα και τούτο, έμαθα... Το τούτο σημαίνει αυτό, αυτός, αυτή, αυτό. Τούτο, στούτι, τούτο. Τι άλλο έμαθα. Κοπελούθηκε, είπες μου. Ναι. Κάμνη μου, έτσεψες. Εγώ άμα μεγαλώσω, όταν μεγαλώσω, άμα κάμω κοπελούθηκε, θα τα αγαπώ πολύ. Ξέρεις πόσο με συγκίνησες, που τη λέξη κοπελούθηκε. Επίσης δεν μου είπες τη χρήση φράση. Και θα τα μεγαλώσω μόνη μου. Ναι. Δεν θα σας τα φέρνω, ηρεμήστε. Όχι κόρη, θα τα θέλουμε να βλέπουμε τα εγγόνια μας, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, άρα... Δεν μεγαλώσετε εσείς πάνω. Όχι, όχι κανεί, μεγαλώσαμε κανεί, εσύ θα τα μεγαλώσεις. Μεγαλώσατε πάρα πολλά. Εσύ θα μεγαλώσεις εσύ και θα τα κάνεις όπως τα... Θα τα μεγαλώσεις όπως επιθυμείς και όπως θέλεις. Ήδη έχεις κάποιες ιδέες και αυτό είναι πολύ θετικό, ναι. Για τα παιδιά. Ναι. Όταν μεγαλώνουμε με αγάπη, ναι. Και καλοσύνη. Και επίσης περνούμε χρόνο μαζί τους, ναι. Η γάτα σου... Έχουν γίνει μαμόθρευτα και τα δύο. Ναι, η γάτα σου η τρολ που είναι. Αυτή η τρολ γάτα που είναι. Μία γάτα τρολ. Πίσω την πόλη, θέλω πίσω... Είναι μία γάτα τρολ. Ναι, μεταξύ, σου μοιάζει, το ξέρεις, ε. Ναι. Εσείς δεν έχετε δει τη Γεωργία. Εμείς που έχουμε δει τη Γεωργία και ξέρουμε πως μοιάζει η Γεωργία, η γάτα μοιάζει πάρα πολύ στη Γεωργία. Δηλαδή... Να και ένα behind the scenes φωτό, ναι, που έβγαλε. Behind the scenes. Αυτή τη φωτογραφία την έβγαλε τώρα η Γεωργία. Έτσι όπως καθόμαστε εδώ, η γάτα είναι εκεί και μας παρακολουθεί. Εντάξει, βγάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι, το ξέρω. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αρικά τον κοζάι μας. Και επίσης άρχισε να μιλάει το παιδί μας ιαπωνικά. Αριγκάτο γκοζάιμας, νομίζω σημαίνει ευχαριστώ πολύ. Ναι. Έχω μάθει κι άλλα πολλά, αλλά θα σας τα εξηγήσω σε άλλο βίντεο. Και επίσης, περιμένουμε να έρθουν. Ναι. Α, σήμερα, λοιπόν. Λοιπόν, η Γεωργία έχει μια καταπληκτική ιδιότητα, θέλω να μας τη διδάξει. Δηλαδή. Γιατί σήμερα το πρωί μου λες...
Σου λέω πώς κοιμήθηκες αγάπη μου. Λες πολύ καλά και είδα και το όνειρο που ήθελα. Σου λέω τι εννοείς. Μου λέει ήθελα να δω όνειρο. Έτσι. Παρακαλώ τα γατόσκυλα να μην μάχονται την ώρα του βίντεο. Κάνετε μετά τη μάχη σας. Τι όνειρο είδες κόρη? Είδα τον αγαπημένο μου χαρακτήρα από το άνιμε που βλέπω. Να είμαστε μαζί σε μία απόσταση. Μάλιστα. Έδωσε παραγγελία στον εγκέφαλο της η κοπέλα, 13 χρονών κοπέλα, ακούστε, έχει σπάσει τον κωδικό της ευτυχίας. Έδωσε στον εγκέφαλο της παραγγελία τα δύο όνειρο από το Spy Family. Spy X Family. Πες το πως θες, και έτσι λέγεται. Είπα το και Spikes νομίζω. Ναι. Spikes. Έτσι να καταφέρω εγώ να μάθω να το πω. Είναι Spy Family. Α, καλώς και τον Νικολάκη. Γεια σου Νικολάκη. Λοιπόν, για έλεγες Νικολάκη, εσύ είσαι για τα δωμάτια σου και δεν είσαι για unboxing. Τώρα τι είναι Νικολάκη? Λοιπόν, άκου εδώ να μας πει αδερφή σου τον τρόπο να μάθουμε και εμείς να βλέπουμε τα σωστά όνειρα. Γιατί η Γεωργία πριν να κοιμηθεί έδωσε εντολή στον εγκέφαλο της να δει όνειρο από το Spy X Family. Βασικά δεν έδωσα εντολή ακριβώς, αλλά σκεφτόμουν αυτή τη συγκεκριμένη σειρά και την είδα όλη. Και το όνειρο σου ήταν έτσι διασκεδαστικό? Ήταν σαν τη σειρά που ήταν, ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτή η σειρά, άνιμε, είναι και μάγκα σειρά, αλλά πρόκειται για έναν 30χρονο άντρα που είναι 10 χρόνια κατάσκοπος μυστικός και έχει μια αποστολή. Η αποστολή του ως κατάσκοπος είναι να αποτρέψει τον κόσμο από το να κάνει πόλεμο, για να κρατήσει την ειρήνη μεταξύ δύο χωρών. Οπότε είναι άτομο αποστολή. Είναι να πλησιάσει έναν άλλον άντρα που πιστεύει ότι αποτελεί απειλή στην ειρήνη. Αυτό και είναι από τα τελευταία επεισόδια? Όχι, είναι όλη σειρά. Όλη σειρά. Και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να δημιουργήσει μια ψεύτικη οικογένεια. Να παρουσιάσει. Εδώ μέσα έχει κάτι το οποίο έχει πολύ καιρό που το περιμένω. Έχει πολύ... Όχι μωρό μου, δεν ήταν αυτό πάνω από το ψυγείο, ήταν ένας άλλος φάκελος. Αυτόν πήγε τώρα ο πατέρας σου και το έφερε από την κυρία Μαρούλα την ταχυδρόμα μας. Γιατί η Γεωργία, η γογό. Είναι κάτι σαν βιβλίο. Θα δεις τώρα, ναι, γιατί η γογό ζήτησε. Η γογό ζήτησε να τις πάρουμε μάγκα. Ξέρεις τι είναι το μάγκα? Δεν ξέρω. Να μας πει η γογό τι είναι το μάγκα. Το μάγκα είναι ένα κόμικ, είναι ένα είδος κόμικ που αντί να έχει κινούμενα σχέδια μέσα, έχει την ιαπωνική τεχνική των κινουμένων σχεδίων. Έχει άνιμε δηλαδή μέσα. Okay. Και όπως καταλάβατε, η αγαπημένη της σειρά άνιμε και μάγκα, την οποία την αγαπάει τόσο πολύ ώστε να την ονειρεύεται και να ξυπνάει χαρούμενη το πρωί, βγαίνει και σε... βιβλιαράκια, σε έντυπη μορφή. Ναι. Τα ψάξαμε στην Κύπρο, δεν τα βρίσκαμε. Οπότε μπήκαμε... πότε ήταν? Την Τρίτη. Μπήκαμε στην εφαρμογή της Amazon, ναι, και τα πήραμε. Και μας έστειλαν email ότι το ενωρίτερο 30 Σεπτεμβρίου θα έχετε τα μάγκα σας. Και λέει και ο πατέρας σου ότι είναι αυτά τα μάγκα, τα τσάγκα, δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβει. Όχι κόρη, καταλαβαίνει, απλώς ήθελε να κάνει λογοπαίγνιο. Α, λοιπόν, άκου. Χθες το βράδυ μου έλεγε η Γεωργία μια ανάμνηση τη. Όταν ήταν πιο μικρή, πρέπει. Ήσουν Δευτέρα Δημοτικού, πρώτη. Όχι, ήσουν αντιπαγωγή, γιατί πρωτού γεννηθεί ο Νικόλας. Όταν ήταν πιο μικρή, ήταν πολύ χαρούμενη μια μέρα, γιατί τη πήρε η μαμά τη έναν παιχνίδι που τη άρεσε πολύ. Από τη Λαϊκή. Από τη Λαϊκή κιόλα. Ναι, έχει σημασία. Έχει σημασία, η μαμά της η βιολογική την πήρε να ψωνίσουν, στο Χαλάν δεν ήσασταν. Ναι, την πήρε να ψωνίσουν και εκεί στη Λαϊκή είχε ένα παιχνίδι, το παιχνίδι Τσιού. Σημειώνουμε ότι ήταν υπηαγωγείο το παιδί μας, ήταν 4 χρονό. Το πουλάκι Τσιού, δεν το ξέρεις εσύ το πουλάκι Τσιού. Το πουλάκι Τσιού. Εσύ είσαι πολύ νέος για το πουλάκι Τσιού. Λοιπόν,
Και το πήρε το παιδί το παιχνίδι και ήταν πολύ χαρούμενο και ενθουσιασμένο. Και όταν πήγα μετά στο σπίτι από τη χαρά του, χοροπηδούσε πάνω κάτω, κάτω πάνω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, μέχρι που χτύπησε πάνω σε ένα τραπεζάκι και βγήκε καρούμπαλο. Ναι. Και μου έλεγε την ιστορία. Και τη λέγω, πω, πω, από τη χαρά σου χτύπησε. Θυμάσαι, μπαμπά, του λέει, ε, που να θυμάμαι τώρα. Τι μου είπε το βράδυ πριν να ξαπλώσουμε. Μου λέει, ναι, το θυμάμαι, και τη έλεγα ότι. Μου είπε και την ιστορία, ότι πήρε τον παιδίατρο τηλέφωνο, ότι ο παιδίατρο του είπε να σου βάλει ένα δίευρο και πάγο και να σου το πιέσει για να μην πριστεί πολύ και να μείνει πολλές μέρες. Και εσύ, και μου λέει, μπορείς να φανταστείς τη Γεωργία πώς έκανε. Και μετά εγώ τη έλεγα, πώς λένε το καρούμπαλο που βγάζεις από χαρά? Χαρούμπαλο. Το θυμάσαι αυτό που σου το έλεγε? Όχι. Και του λέω, αύριο το πρωί που θα σηκωθείς, θα πας να το πεις της κοπελούδας ότι θυμάσαι την εμπειρία της παιδικής της ηλικίας. Γιατί το είπα τελικά. Στον κόσμο του, μάνα μου, άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι στον κόσμο του. Δηλαδή, σου το λέω όμως, πώς θα ήξερα τη λέξη χαρούμπαλο να δεν μου την έλεγε? Χαρούμπαλο. Λέει, σου έλεγε πώς είναι έναν καρούμπαλο που βγαίνει από χαρά. Θυμήθηκε. Θυμήθηκα κι άλλο ένα. Για πες. Ένα περιστατικό χαρούμπαλο. Χαρούμπαλο. Λοιπόν, ήμουνα πάλι στην Αθήνα, μέναμε εκεί πέρα, στο παλιό το σπίτι πρωτού γεννηθεί ο Νικόλας. Ήταν πρωτού πάντα στο Λιτόχωρο και πρωτού. Ναι, πρωτού. Πρωτού, ναι. Παπά, άκου να γιατί δεν λες το κορίτσι για το χαρούμπαλο? Λοιπόν, άκου να δει. Παπά, θυμάσαι τότε που όταν ήμουνα μικρή, έτρεχα σε όλο το σπίτι με ένα παιχνίδι, με ένα πλαστικό καροτσάκι μικρό. Πώς τρέχει τώρα η Ολιβία, έτσι, ναι. Με ένα καροτσάκι που βάζει μέσα τις κούκλες. Ναι. Και έτρεχα σε όλο το σπίτι και ξαφνικά μπαίνω σε ένα δωμάτιο που έχει ένα ξύλινο κρεβάτι που ήταν γενικά το κρεβάτι μου και χτυπάω στη γωνία στο κάρο. Το μωρό μου! Έκανες χαρούμπαλο πάλι! Γι' αυτό το βγάλαμε καρούμπαλο της χαράς. Χαρούμπαλο. Τη έλεγα τώρα ότι εσύ μετά θυμήθηκες την εμπειρία της και μου είπες και τη λέξη χαρούμπαλο. Και σου είπα να της το πεις. Εσύ το θυμήθηκες το χαρούμπαλο? Όχι. Έλα. Θυμάται την ιστορία, η γυναίκα που. Την ιστορία, πού να θυμάται το λογοπαίγνιο του πατρός? Θυμάται το actual experience, την πραγματική εμπειρία. Λοιπόν, μην το τώρα είναι στενοχωρημένος γιατί περίμενε να πιάσει το δικό του πράγμα από την κυρία Μαρούλα. Εσύ περίμενε να πιάσει το δικό σου πράγμα από την κυρία Μαρούλα. Τέλος πάντων, ξυπνάει η Ωρία το πρωί, μου λέει ότι είδα το σωστό όνειρο. Αυτό πρέπει να το. Είναι μια καλή τεχνική αυτή να. Να σκέφτεσαι αυτό που θες να ονειρευτείς. Βασικά να σκέφτεσαι αυτό που σου αρέσει και να ονειμάσαι να το βλέπεις όνειρο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Θα το δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω τι να πρωτοδώ στο όνειρο μου. Τι να πρωτοδώ. Λοιπόν, οπότε μου λέει η Γεωργία, γενικώς Θεκλά, όταν παίρνουμε κάτι από την Amazon, έρχεται τη μέρα που λέει, της λέω, μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει, ας πάρουμε την κυρία Μαρούλα τηλέφωνο. Η κυρία Μαρούλα είναι η ταχυδρόμα του χωριού μας. Ναι. Πώς λέμε, ο ταχυδρόμος, η ταχυδρόμα. Ναι. Παίρνουμε την κυρία Μαρούλα τηλέφωνο. Εν μεταξύ σημειώστε ότι εγώ έχει πάρα πολύ καιρό που έλεγα στην κυρία Μαρούλα, υπάρχει ένα δέμα, ναι, ένα δέμα, που είναι το δέμα, τίποτα. Της λέω, κυρία Μαρούλα, ήρθε κάποιο δέμα? Και επειδή περίμενε και ο μπαμπάς σου κάτι από την Amazon, περίμενε και εσύ. Και ναι, ναι, ναι. Αν παίρνουμε κάτι από την Amazon, η έκφραση είναι ότι μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει. Λοιπόν. Όποτε. Τώρα με απογοήτευσες. Θα έρθει, βρε. Θα έρθει και το. Τώρα με απογοήτευσες. Και το άλλο που σου είπατε θα έρθει καθόλου, ήρθε μια χαρά, ήρθε. Με ελαφριά καθυστέρηση. Εσύ δες ότι το πήρες. Να είσαι αισιόδοξο άνθρωπο. Είδες ότι όταν το έφερες και έξω ότι δεν ήταν αυτό, δεν απογοητεύτηκα. Ούτε έκλαψα, ούτε έκανα τίποτα. Α! Το παιδί είναι ψυχοεκπαιδευμένο, κύριε. Έβγε. Α! Λοιπόν. Οπότε ο μπαμπάς σας, ο μπαμπάς μας λέει, α, να πάω στην κυρία Μαρούλα και σκεφτόσουν λίγο πώς μπορεί να ήταν και το δικό σου πράγμα, ε. Να παραγγείλουμε και ένα χαλούμι. Παράγγειλες και χαλούμια. Oh, thanks. Όχι από το Amazon, με κυρία Μαρούλα τα χαλούμια, αγάπη μου, σε παρακαλώ, έναν τα πράγματα. Από το Μαρούλα Amazon παραγγείλαμε τα χαλούμια, εντάξει. Λοιπόν, έρχεται ο μπαμπάς και λέει, έχει ένα φάκελο, εγώ όταν το είδα, λέω πρέπει να είναι τα μάγκα τσάγκα της Γεωργίας. Δεν είναι τόσο λεπτά. Αλλά. Μάγκα τσάγκα. Κοιτάω την αποστολία, είναι η Σωτηρία Παπακοσταντίνου και λέω, Σωτηρία ήρθε! Σωτηρία μετά από 3 μήνες ήρθε. Ποιος θα το ανοίξει? Not me. Not me. You. Me. Όχι, ένα γατί. Μην κουρδίζετε τα γατιά. Ω! Ω!
5 ιστορίες για έναν ομορφότερο κόσμο. Wow. Κάτσε να δούμε τι γράφει μέσα, γιατί αυτό το περιμένουμε πολύ καιρό. Για τη Γεωργία και για τον Νικόλα με αγάπη, Σωτηρία. Η Σωτηρία Παπακοσταντίνου είναι μια φίλη η οποία είναι συγγραφέας και μας έχει στείλει το βιβλίο της και το δείξαμε και εδώ στο κανάλι μας. Και έχει στείλει αυτό το βιβλίο για τα παιδιά μας. Θες Νικόλα να μας πεις κάτι? Ναι, θες να διαβάσεις? Θα διαβάσω το πρόλογο. Μ' αρέσει να διαβάσω. Θα μου βάλεις τέτοιο. Τι να σου βάλω? Τέτοιο. Να σου βάλω πίξελ. Και έχω βρει το βιβλίο της Σωτηρίας. Yes! Αν διαβάσω ο Νικόλας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το βιβλίο που έχει γράψει η ίδια η Σωτηρία. Ματθίλδη. Μην κάνεις έτσι το λάκι. Αγκάθινος κύκλος, μυθιστόρημα εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία. Και το έχουμε παρουσιάσει το βιβλίο της Σωτηρίας. Και το έχω παντού, βλέπετε πως το έχω. Το έχω διαβάσει, άμα βλέπετε βιβλία να τα έχω τσακισμένα, το έχω διαβάσει, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ματθίλδη, Αγκάθινος κύκλος της Σωτηρίας από Κωνσταντίνου. Η οποία Σωτηρία όμως μας έστειλε τώρα δώρο αυτό το βιβλίο για τα παιδιά μας. Εννοώ με πίξες. Έχουμε και έναν που θέλει να φανεί με πίξες. 5 ιστορίες για έναν ομορφότερο κόσμο. Ναι, έλα Νικόλα, έλα να αρχίσεις. Είναι από την Όλγα Αγαθαγγελίδου Γιώφκα, την Αναστασία Γαλιτσίδου, τη Βάγια Κρικέλη Φωτιάδου, τη Σωτηρία Παπακοσταντίνου, γράφει και η Σωτηρία εδώ. Και τη Σοφία Τσολόγλου Λαζαρίδου. Λοιπόν, εγώ συγγνώμη, να έχει και πολύ ωραίο σελίδο. Εγώ θέλω να διαβάσει την ιστορία τη Σωτηρία. Να αρχίσει να διαβάσει την ιστορία τη Σωτηρία. Την Σωτηρία, φίλη μα. Εγώ. Είμαι σίγουρη ότι και άλλε οι κοπέλε γράφουν ωραίο παραμύθι. Αφού σου πάω να Σωτηρία Παπακοσταντίνου, η καλή νεράιδα τη Όλγα. Έλα τώρα να το διαβάσει. Σωτηρία Παπακοσταντίνου, η καλή νεράιδα της Όλγας. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριουδάκι της Κέρκυρας ζούσε ένα μικρό κορίτσι που το λέγανε Όλγα. Ήταν μόλις 12 ετών. Είχε όμορφα μακριά καστανά μαλλιά, μάτια στο χρώμα του μελιού και ήταν... Όπως τα δικά σου! Ευχαριστώ! Mm. Και ήταν λεπτή σαν ελαφίνα. Είχε 6 αδέρφια, τα 3 κορίτσια και τα 3 αγόρια. Ζούσε με την οικογένειά της στο μικρό φτωχικό του σπιτάκι που βρισκόταν στην άκρη του χωριού δίπλα στη θάλασσα. Ο πατέρας της, ο κύριος Γιάννης, ήταν υπάλληλος στο Δήμο, δούλευε στην καθαριότητα. Κάθε μέρα περνούσε με τη σκούπα και το φαράσι του από όλα τα στενά του χωριού και καθάρισε με μεγάλη προσοχή και φροντίδα Η μητέρα της, η κυρία Φανή, έμενε σπίτι γιατί έπρεπε να φροντίσει τα παιδιά τους. Οι δουλειές της όλη μέρα δεν είχαν τελειωμό και κουραζόταν πολύ για να τα βγάλει πέρα. Τα βράδια μόλις η οικογένειά της πήγαινε για ύπνο, εκείνη κλεινόταν στο κουζινάκι της και κεντούσε ώρες ολόκληρες στη μηχανή της. Κέρδισε έτσι λίγα χρήματα και έβαζαν πέρα με κόπο και στερήσεις τα έξοδά τους που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το καθημερινό τους φαγητό. Ούτε ρούχα ούτε παπούτσια καινούρια. Όλα ήταν φορεμένα από το μεγαλύτερο παιδί που
τα έδινε με τη σειρά του στο μικρότερο. Έτσι πήγαινε σκηνή κορδόνι για τα 7 αδέρφια. Η ώρα πήγαινε στην 6η δημοτικού. Ήταν πολύ καλή μαθήτρια και ονειρευόταν να σπουδάσει. Ήθελε να γίνει δασκάλα στο σχολείο του χωριού της. Αγαπούσε πολύ να διαβάζει τα βιβλία του σχολείου και ακόμη πιο πολύ της άρεσαν τα παραμύθια. Έκαναν το παιδικό μυαλό να ταξιδεύει και να ονειρεύεται όλους τους κόσμους πιο όμορφους από τον δικό της, με χρώματα ζωντανά, γεμάτους ελπίδα, γεμάτους χαρά. Αγαπούσε πολύ τις καλές μελάιδες που με το μαγικό ραβδί τους άγγιζαν κάθε τι που ήταν άσχημο, φτωχικό, δύναμο και το μεταμόρφωσαν σε όμορφο φωτεινό χωρίς να φτώχεια και χωρίς στερήσεις όπως ήταν η δική της ζωή. Γιατί να μην υπάρχουν και στην πραγματική ζωή νεράιδες. Αναρωτιόταν κάθε φορά που έφτανε στο τέλος ενός παραμυθιού. Να το αφήσουμε ως εδώ για να έχουν απορία τα παιδάκια τα άλλα να το διαβάσουν μόνα τους. Ναι. Πάντως θέλω να σου πω ότι έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ στην ανάγνωση. Θυμάσαι πέρσι που κάναμε ανάγνωση και τόνιζες πολύ και λέει «Στο! Ου, τώρα διαβάζεις πολύ ωραία. Μπράβο Νικόλα μου! Ναι, εξελίχθηκες!» Ολάκης με γλύφει. Ο Λάκης σε γλύφει, εσύ εξελίχθηκες. Πολύ γλυκούλη. Έλα γλυκούλη μου, θα δείξουμε λίγο το βιβλίο. Ναι. Να αφήσουμε και τα πίξελ στην άκρη. Ναι. Λοιπόν, αυτόν εδώ είναι το βιβλίο που μας έκαμε δώρον «Η Σωτηρία η Παπακοσταντίνου», η οποία είναι μια από τις 5 συγγραφείς που έχουν γράψει αυτό το βιβλίο, που είναι παραμύθια για παιδιά, ε. 5 ιστορίες για έναν ομορφότερο κόσμο. Τώρα να πάω μέσα. Ναι, μπορείς να πας μέσα, να μας διαβάσει το οπισθόφυλλον η Γεωργία, θες? Γεωργία διαβάζει πολύ γρήγορα, το μεταξύ, προετοιμαστείτε. Προετοιμαστείτε, διαβάζει γρήγορα. Πόσο γρήγορα διαβάζει. Τώρα θα μείνει. Τώρα θα μείνει. Λοιπόν, αυτό το παιδικό βιβλίο δημιουργήθηκε από μια ομάδα ταλαντούχων γυναικών με την επιδίωξη να αποτυπωθούν διάφορες ανησυχίες και προβληματισμοί των παιδιών μέσα στον ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Ένα ανάπηρο κοριτσάκι που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθειά του να πει τα κάλαντα, ο μικρός Νίκος που τον περιθωριοποιούν οι συμμαθητές του, δύο φίλες που ανησυχούν για τη διατροφή τους προκειμένου να παραμείνουν για πάντα δύο καλοί γραμμές μπαλαρίνες, μια παρέα παιδιών που θα γίνει ομάδα δράσης για την προστασία του υγροβιότοπου της Κερκίνης και τέλος η Όλγα που αντιλαμβάνεται πως οι οποίες οικονομικές δυσχέρειες δεν αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για το μέλλον του ανθρώπου και πόση μεγαλύτερη σημασία έχει η υγεία μας. Τα ζητήματα που θίγονται από τις 5 συγγραφείς είναι σημαντικά και πολυδιάστατα. Η έλλειψη προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία, η ανάγκη επέδωσης της ενσυναίσθησης από τις παιδικές ακόμα ηλικίες, η σημασία της σωστής διατροφής για την υγεία και τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών, η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης και η ανεξέλεγκτη παρέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και οι έντονες οικονομικές ανισότητες και τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στο ψυχισμό ενός παιδιού. Για όλα αυτά λοιπόν τα διχρονικά ή και πρόσφατα προβλήματα του σύγχρονου βίου μας θέλησαν να μιλήσουν οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου με την επιθυμία να μπορέσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε έναν ομορφότερο κόσμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σωτηρία. Το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Αποστακτήριο. Η αφιέρωση είναι για τη Γεωργία και για τον Νικόλα, με αγάπη, Σωτηρία Παπακοσταντίνου. Βλέπεις, έχει 5 συγγραφείς και έχει 5 φωτογραφίες.
Το βιβλίο αυτό προέκυψε από τα εργαστήρια συγγραφής παραμυθιού της συγγραφέως Χαράς Ανδρεΐδου, το οποίο πραγματοποιήθηκα στο χώρο των εκδόσεων από στακτήριο τη χρονική περίοδο 2023-2024. Και αυτή είναι η Χαρά Ανδρεΐδου, η οποία τους έχει διδάξει σεμινάρια συγγραφής παραμυθιού και έβγαλαν αυτό το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σωτηρία που μας έστειλε το δώρο. Σωτηρία μου, άργησε αλλά ήρθε. Τώρα σειρά παίρνουν τα μάγκα, τα τσάγκα. Ναι, θα σας τα δείξουμε. Θα σας τα δείξουμε, ναι. Θα σας τα δείξουμε, και γιατί το παιδί μας τα ονειρεύεται κιόλας, αν μη τι άλλο. Ναι. Γεια. Yeah.